εκδοχής, άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο, αλλά πάντως που δείχνουν ότι αποτελούν τη βάση για συζήτηση, παύλα συμφωνία. Πώς τα είδατε? Εγώ θέλω να τα δω συνολικά τα μέτρα, να δω για το χρέος, τι έχει για την ανάπτυξη, και τότε κάποιος θα μπορεί να κρίνει με μεγαλύτερη σαφήνεια. Λέστε και είσαστε εδώ. Αυτό ρώτησα και το κυβερνητικό εκπρόσωπο. Του είπα το εξής, ότι αν οι θυσίες αυτές, που κακά τα ψέματα, σε πολλές περιπτώσεις ψημίζουν τις προηγούμενες θυσίες. Γιατί εγώ θα διαφωνήσω με το πρωτοσέλιδο της Αυγής ότι δεν αγγίζουν λαϊκά στρώματα. Η αύξηση του ΦΠΑ στα μέσα μαζικής μεταφοράς αφορά αυτούς που τα χρησιμοποιούν. Ναι. Είναι άνθρωποι λαϊκότατοι. Οι άλλοι έχουν τα αυτοκίνητά τους ή τις μηχανές τους, όπως εγώ. Επίσης, η αύξηση στα συσκευασμένα προϊόντα, αν έρθει, μακαρόνι, ρύζι, παύλο, είναι αυτά που καταναλώνει ο Κοσμάκης. Η αύξηση της εισφοράς υπέρ του ΕΟΠΗ όλων των συνταξιούχων, κύρια και επικουρική, από αυτούς που παίρνουν 200 ευρώ μέχρι αυτούς που παίρνουν δύο συντάξεις, ή τρεις, ή τέσσερις, ή πέντε, την ίδια στιγμή που μιλάμε, τη μείωση της συμμετοχής τους στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα φάρμακα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέω ότι πρέπει να τη δει κανείς συνολικά, εάν περιλαμβάνεται διαγραφή του χρέους, εάν περιλαμβάνεται... Δεν περιλαμβάνεται. Αν περιλαμβάνεται πρόγραμμα αναπτυξιακό, διαφορετικά έχουν τα μέτρα αυτά, είναι τεροβαρής και δείχνει ότι στα πλαίσια αυτό που λέμε Ευρωζώνη, πόσα σφιχτικά είναι τα πλαίσια. Βεβαίως εδώ θέλω να σημειώσω ότι η κυβέρνηση κινείται σε ένα αρνητικό περιβάλλον, αρνητικό διεθνές, και στο εσωτερικό, λειτουργώντας ορισμένες πολιτικές δυνάμεις σαν πέμπτη φάλακα. Τώρα το σαν μπορεί κάποιος να το κρατήσει, κάποιος να το αφαιρέσει. Εμένα μου έκανε εντύπωση τα συνθήματα που χρησιμοποιούσαν εχθές και την περασμένη εβδομάδα συγκεντρωμένοι στη Βουλή. Αντί να έχουν στήριξη διαπραγματευτική στην κυβέρνηση, δίνανε διαπραγματευτική στήριξη στους δανειστές. Υπάρχουν άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις και αντιλήψεις. Το θέμα είναι τι θα κάνετε εσείς, κύριε Λεουτσάκο. Βεβαίως. Σάββατο κοντή γιορτή. Θα κάνετε κοινοβουλευτική ομάδα μόλις έρθει η συμφωνία. Και στη συνέχεια θα έρθει στη Βουλή με τη μορφή κατεπήγοντος προφανώς, Παύλο, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Εκεί θα έχουμε με ένα άρθρο, γιατί δεν γίνεται και διαφορετικά. Δεν προλαβαίνετε. Δεν προλαβαίνετε. Εκεί θα έχουμε τη δυνατότητα να. Περνάει αυτή από τη Βουλή έτσι όπως είναι. Δεν είναι σωστό. Περνάει από τη Βουλή. Ρωτάω έναν άνθρωπο που δεν μασάει τα λόγια του. Καταρχήν νομίζω ότι δεν είναι τηλεοπτικά να πω αν περνάει ή δεν περνάει. Ο κύριος Μητρόπουλος το είπε. Ο κύριος Μιχαλογιαννάκης το είπε. Ήδη υπάρχουν πρώτες αντιδράσεις. Ο κύριος Διαμαντόπουλος με Twitter είναι κατηγορηματικός. Τι θα κάνει? Δηλαδή είναι. Νομίζω ότι στο Facebook δεν θα συζητήσουμε. Θα συζητήσουμε, θα δούμε το σύνολο. Το πρώτο που δεν θα κάνουμε. Επιφυλάξεις να διατυπώσω. Διακρίνω. Μεγάλες επιφυλάξεις. Άρα μεγάλες επιφυλάξεις, λέει ο κύριος Λεουτσάκος, για τα προτινόμενα μέτρα. Ότι η κυβέρνηση. Γιατί μεγάλες επιφυλάξεις για τα προτινόμενα μέτρα. Να επιμείνει σε μία. Τι κουβέντες είναι και αυτές? Η κυβέρνηση πρέπει να επιμείνει σε μία κατεύθυνση που να της δίνει τη δυνατότητα να υλοποιήσει τις προγραμματικές της δεσμεύσεις. Για να δούμε τι λέει και ο εταίρος όπου εδώ πέρα. Ότι δεν κρατάμε επιφυλάξεις, να τα ακούσετε από μένα. Προσέξτε. Βεβαίως δεν κρατάμε επιφυλάξεις, πρέπει να δούμε, και διαφωνώ με το ένα. Έχετε και κοινοβουλευτική ομάδα σήμερα εσείς. Σήμερα θα κρυθούν τα πάντα. Κοινοβουλευτική ομάδα λοιπόν των ΑΝΕΛΟ που θα συζητηθεί προφανώς. Όπου πάλι όμως εκεί δεν είναι το θέμα.